Η κυκλοφορία του νέου δοκιμίου, όπως και του παλαιότερου, δεν αφήνει αδιάφορα τα επιτελεία της αστικής τάξης, καθώς και τους οπορτουνιστικούς θύλακες. Τα τελευταία χρόνια έχει οργανωθεί με αύξουσα κλιμάκωση πολύμορφη αντικουκουέ επίθεση με εκδόσεις, ημερίδες, σειρές τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών. Ανθίζουν όλα τα λουλούδια του αντικομουνισμού με χονδροκομμένο περιεχόμενο, αλλά και επιμελημένα εκλεπτισμένο. Ανάμεσα στους ιστορικούς και πολιτικούς επιστήμονες ξεχωρίζουν οι αυτοπροσδιοριζόμενοι αναθεωρητές του μεσαίου χώρου, που τάχα δεν διακατέχονται από εμπάθεια, αναγνωρίζουν ορισμένες ακρότητες σε βάρος του κουκουέ, ως απάντηση όμως σε βίαιες ενέργειες και προκλήσεις που δήθεν πρώτο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας οργάνωσε. Επιδιώκουν να εξαγνίσουν τα αστικά κόμματα που πρόκυψαν από τα σπλάχνα των παλαιότερων, να πενοχοποιήσουν ορισμένους πολιτικούς, όπως παραδείγματος χάρη τον Γεώργιο Παπανδρέου του Δεκέμβρη του 1944, που πέθανε με το προσωνύμιο «Γέρος της Δημοκρατίας», ή τον Παναγιώτη Κανελόπουλο ως διανοούμενο ήπιον δεξιών τόνων. Βεβαίως είναι και άλλοι πολλοί. Όλες οι τάσεις και αποχρώσεις το κύριο βάρος στρέφουν στην περίοδο της κατοχής του Δεκέμβρη του 1944 και του ταξικού εμφύλιου 1946-1949 στις σχέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος με το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα, ιδιαίτερα με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι η αντικουκουέ επίθεση και πολεμική μετά το 1975 και ιδιαίτερα μετά το 1980 προσέλαβε πιο ήπια μορφή, πάντα όμως καθαρά ταξικά προσανατολισμένη, σε σύγκριση με το χυδαίο αντικομουνισμό που επικρατούσε τη δεκαετία του 50 και το 60. Το μετεμφυλιακό πολιτικό επικοδόμημα είχε εξαντλήσει τα όρια του, ήταν φανερή τάση ριζοσπαστικοποίησης πλατιών λαϊκών μαζών και υποχώρησης του άγριου αντικομουνισμού. Ενώ το νομοποιημένο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν άμεσα έτοιμο πόλεμο να απαντήσει στο χοντροκομμένο αντικομουνισμό. Από τη δεκαετία του 80 η Σοσιαλδημοκρατία που πέρασε στην κυβέρνηση είχε κομματικό συμφέρον να εμπεδώσει στη συνείδηση του ελληνικού λαού πλαστή διαχωριστική γραμμή, δεξιά-αντιδεξιά, ως σύγκρουση ανάμεσα στο φως και στο σκότος. Σε αυτές τις συνθήκες διαφοροποιήθηκε η σύνθεση του πανεπιστημιακού επιστημονικού προσωπικού, καθώς τις καθηγητικές έδρες αναδείχθηκαν στελέχη της Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και σημαντικός αριθμός οπορτουνιστών. Σε νέα φάση πέρασε ο αντικομουνισμός με την ήγη της Αντεπανάστασης και τη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κηρύξει την αναθεώρηση και αναδιατύπωση της ιστορίας και μάλιστα με αιχμή του δόρατος στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς αυτός δεν έληξε μόνο με την ήττα της φασιστικής Γερμανίας, αλλά οδήγησε στην απόπειρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού σε 8 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το ξαναγράψιμο της ιστορίας συνδέθηκε την πρώτη στιγμή με την εξίσωση φασισμού και κομμουνισμού ως επίσημης πια κρατικής διακρατικής ιδεολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το δήθεν νέο ρεύμα στην αστική ιστοριογραφία δεν στηρίχθηκε σε μια νέα επιστημονική έρευνα, αντίθετα, χρησιμοποίησε ως μήτρα τον αντικομουνισμό του παρελθόντος, πρόσθεσε τις μαρτυρίες των συνεργατών των Ναζί, ιδιαίτερα εκείνων που έδρασαν στις Βαλτικές χώρες, τις εκτιμήσεις των νέων ηγετών στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, αρχεία επίσης που εύκολα μπορούν να παραποιηθούν ή να μείνουν στο σκοτάδι σελίδες που δεν συνέφεραν στην αντισοσιαλιστική εκστρατεία. Σε μεγάλο μέρος των εκδόσεων κριτικής και πολεμικής στο ΚΚΕ περιέχονται ελάχιστα αποσπάσματα από ντοκουμέντα του κόμματος, προβάλλονται επιλεκτικά δηλώσεις κομμουνιστών ηγετών, χωρίς να παίρνεται υπόψη σε ποιες συνθήκες ή σε ποια συγκεκριμένη στιγμή γίνονταν η μια ή άλλη τοποθέτηση. Εμφανίζονται μάλιστα ως σημερινές θέσεις του ΚΚΕ και εκείνες για τις οποίες το κόμμα μας κάνει κριτική ή τις άλλαξε στο παρελθόν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ασκώντας κριτική στις προηγούμενες. Τέτοιο παράδειγμα αφορά
Στη θέση του Κουκουέ για το λεγόμενο μακεδονικό αναφέρθηκε ήδη η συντρόφισσα η Ελένη Μπέλου. Η επιλεκτικότητα, η αποσπασματικότητα και ο εκλεκτικισμός δεν έχει καμία δικαιολογία παρά μόνο ως σκοπιμότητα. Η αστική ιστοριογραφία εγκαλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι τέθηκε επικεφαλής της εθνικής αντίστασης στην κατοχή με σκοπό να καταλάβει πραξικοπηματικά την εξουσία, αδιαφορώντας για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Παραπλήσια εκδοχή υποστηρίζει ότι το ΚΚΕ έδινε μάχη στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να διευκολύνει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης ως κομματικός και μάλιστα ως έμισθος υπάλληλος της Μόσχας. Όσοι υποστηρίζουν ότι το ΚΚΕ είχε στόχους ασυμβίβαστος με το συμφέρον του ελληνικού λαού να απαλλαγεί από την τριπλή κατοχή, δεν βγάζουν άχνα ή υποβαθμίζουν ένα αδιαφυσβήτητο γεγονός αντικειμενικό. Ότι στις 17 Απριλίου 1941, και ενώ ξεκινούσε τμηματικά η διαδικασία παράδοσης ελληνικών εδαφών στο γερμανικό και ιταλικό στρατό, άρχισαν να φεύγουν για την Κρήτη τα μέλη της βασιλικής οικογένειας και πλήθος αυλικών. Στη συνέχεια έφυγε ο βασιλιάς Γεώργιος και η κυβέρνηση Τσουδερού. Όλοι μαζί έφυγαν από την Ελλάδα. Τρεις μέρες, κρατήστε το αυτό, αφού άρχισαν οι μεγάλες ηρωικές μάχες της Κρήτης, ενώ στην πορεία και άλλοι αστεί πολιτικοί όπως ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο Γεώργιος Παπανδρέου βρέθηκαν στο Κάιρο, πλήρως αποσπασμένοι από το λαό, τα ολοκαυτώματα και τις εκτελέσεις, την πείνα και τα βασανιστήρια. Μια άλλη αντίληψη αναφέρεται, εκτιμά, ότι το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ δεν χρειάζονταν να ιδρυθούν. Γιατί όχι μόνο δεν έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο για την απελευθέρωση, αλλά απέφεραν ζημιές, προκαλώντας τα γερμανικά αντίπανα, ενώ αδιάντροπα υποστηρίζουν ότι αν δεν υπήρχε ο ΕΛΑΣ, δεν θα υπήρξαν και οι δοσύλλογοι. Και αυτά τα λένε καθηγητές πανεπιστημίου, όχι κάποιοι που γράφουν στον κίτρινο τύπο. Προσθέτουν μάλιστα ότι την Ελλάδα δεν την απελευθέρωσε ο ΕΛΑΣ, αλλά ήταν συνέπεια της ήττας των Γερμανών εκτός Ελλάδας. Δεν υποστηρίζουμε βεβαίως ότι η πλάστηκα του πολέμου μπορούσε να γύρει κατά της συμμαχίας του άξονα μόνο από τον ηρωικό εθνικοπελευθερωτικό αγώνα στην Ελλάδα ή στη μια ή την άλλη χώρα όπου αυτός αναπτύχθηκε. Είτε θέλουν όμως να το αναγνωρίσουν είτε όχι, η πλάστηκα άρχισε να γέρνει χάρη στον κόκκινο στρατό, τον αγώνα της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και με τη συμβολή των εθνικοπελευθερωτικών κινημάτων στην Ελλάδα, στις Βαλκανικές χώρες και αλλού, γιατί εκτός των άλλων κρατούσαν διασπασμένες τις γερμανικές δυνάμεις σε πολλά μέτωπα και οπωσδήποτε προκαλούσαν απώλειες. Δεν θα σταθούμε τώρα στη μάχη για την πείνα που έδωσε το κόμμα, το ΕΑΜ κτλ. Η δράση του ΚΚΕ στην κατοχή, όπως και των άλλων κομμουνιστικών κομμάτων, βεβαίως περιείχε το καθήκον της υπεράσπισης της Σοβιετικής Ένωσης, δεν το κρύψαμε αυτό, που ναι μεν είχε συμπήξει συμμαχία με υπεριαλιστικές δυνάμεις, όμως ο αγώνας του λαού της ήταν για την υπεράσπιση της εργατικής εξουσίας, δεν απέβλεπε στην προσάρτηση εδαφών, αλλά στην επελευθέρωση των λαών. Η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης, όπως αποδείχθηκε, ήταν ο απαραίτητος όρος για την νίκη κατά του άξονα. Ένα από τα προσφυλή αντικουκουέ επιχειρήματα που αναφέρονται στην ιστορία της κατοχής και το Δεκέμβριο του 1944 αλλά και την περίοδο 1946-1949 υποστηρίζει ότι οι κομμουνιστές ήταν εχθροί της δίθεν οικουμενικής αξίας της εθνικής ενότητας και ομοψυχίας που δεν πρέπει να διαταράσσεται είτε σε περίοδο πολέμου είτε σε κρίση είτε βέβαια το λένε και σήμερα σε περίοδο καπιταλιστικής ανάκαμψης και ανάπτυξης. Πρόκειται για συνθήματα συγκάλυψης της πραγματικότητας, της ταξικής διαίρεσης της κοινωνίας, που την παρουσιάζουν μάλιστα ως μια κοινωνία ατόμων, πολιτών, που συμβιώνουν μεταξύ τους και έχουν την υποχρέωση να υποταχθούν και να υπηρετήσουν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Η ταξική πάλι, ανεξάρτητα με ποιες μορφές η ένταση εκφράζεται, δεν καταργείται ποτέ, ούτε σε περίοδο πολέμου, ούτε μη πολέμου. Ο ΕΔΕΣ, παραδείγματος χάρη, ιδρύθηκε ως φιλοαγγλική οργάνωση κατά του ΚΚΕ και έδρασε κατά του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Επόμενο λοιπόν ήταν να εκδηλωθούν συγκρούσεις ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και τον ΕΔΕΣ. Η αστική τάξη και το κράτος της αναγνωρίζουν τη βία ως δικό τους
μονοπωλιακό δικαίωμα, ενώ η εργατική τάξη, το λαϊκό, το επαναστατικό κίνημα δεν έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του με όλα τα μέσα που διαθέτει και επιλέγει. Αυτή την προπαγάνδα τη διακινούν μάλιστα κατά κόρον τόσο οι χρυσαυγίτικες ναζιστικές χειδεότητες και νεοδημοκρατικές εφημερίδες με τις κίτρινες σελίδες που προβάλλουν τα δίθεν εγκλήματα των κομμουνιστών, όσο και οι επωνομαζόμενοι αναθεωρητές της ιστορίας. Όλοι μαζί έχουν ένα στόχο, το τσάκισμα της ταξικής πάλης σήμερα, στοχεύοντας ιδιαίτερα στη νέα γενιά που δεν έχει αποκτήσει ακόμα την ίδια την πείρα της ταξικής πάλης. Η πιο τυπική αστική αντίληψη για το Δεκέμβριο του 1944 είναι ότι συνιστούσε προϊόν ενός προετοιμασμένου σχεδίου βίαιης κατάληψης της εξουσίας στην πραγματικότητα. Οι πρώτες μέρες της απελευθέρωσης και τα Δεκεμβριανά απέδειξαν ότι από την πλευρά του ΚΚΕ δεν υπήρχε τέτοιος σχεδιασμός, αν και είχε ξεσπάσει ανοιχτά επαναστατική κατάσταση. Ήδη θίχτηκε το ζήτημα αυτό από τον Γενικό Γραμματέα και από τη συντρόφισσα Μπέλου. Ο Δεκέμβρης δεν ήταν αποτέλεσμα της δολοφονίας άοπλων διαδηλωτών στις 3 και 4 του μήνα αυτού. Είχε προετοιμαστεί το έδαφος πολύ πριν. Πολύ πριν η λεγόμενη κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας πατήσει το πόδι της στην Ελλάδα. Η ηρωική μάχη των τριών ημερών δεν συνιστούσε σχεδιασμένη επαναστατική εξέργεση, αν και στην πραγματικότητα ήταν μια ανώτερης μορφής ένοπλη ταξική σύγκρουση με την αστική τάξη και τις βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις που προσκλήθηκαν από τον Γεώργιο Παπανδρέου για να τσακίσουν το αιαμικό κίνημα στην Ελλάδα και το ΚΚΕ. Η αστική και οπορτουνιστική προπαγάνδα, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, αποκρύπτουν το γεγονός ότι ενώ τα αστικά κόμματα είχαν στα χέρια τους το πλεονέκτημα της δυστυχώς απαράδεκτης συμφωνίας της Βάρκηζας, δεν αισθάνονταν ασφάλεια λόγω της επιρροής και των δεσμών που το κόμμα μας και το ΕΑΜ διατηρούσαν με το λαό. Επομένως, ήθελαν όλοι μαζί, είτε ήταν φιλοβασιλικά είτε αντιβασιλικά κόμματα, είτε στο πούμε δεξιά ή δημοκρατικά, να καταφερθεί ολοκληρωτικό χτύπημα στο κόμμα και στο ΕΑΜ, οθώντας σε μια εφόλιστη σύλλη σύγκρουση. Επινόησαν κατηγορίες ότι ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας στη συνέχεια ήταν ξενοκίνητος με στόχο παραχώρηση ελληνικών εδαφών, ότι τάχα απαρτίζονταν από βία επιστρατευμένους μαχητές και μαχήτριες ή από ανθρώπους που είχαν προσωπικούς λογαριασμούς με άλλους ανθρώπους ή άκουσαν προσωπικές φιλοδοξίες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε εκδόσεις και κυρίως ημερίδες και συζητήσεις χρησιμοποιούνται επιλεκτικά προσωπικές μαρτυρίες μετανοημένων σε πολλές περιπτώσεις ή εμφανίζονται μεμονωμένες ιστορίες για πρόκληση συναισθηματικής φόρτισης, σύμφωνα με τις οποίες το γενικό χαρακτηριστικό του ταξικού εμφύλιου ήταν ο αδελφός να σκοτώνει αδελφό, οι οικογένειες να χωρίζονται μεταξύ τους και να αλληλοσκοτώνονται. Αυτά μάλιστα τα επικαλούνται εκείνοι που και σήμερα δικαιώνουν τους υπεριαλιστικούς πολέμους και καλούν ο Έλληνας λαός να χύνει το αίμα του άλλου, προκειμένου να νικήσει μια ή άλλη αστική τάξη στον ανταγωνισμό για την επέκταση των αγορών, τη διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας στην εκμετάλλευση περιοχών, παραδείγματος χάρη με ενεργειακό πλούτο. Άλλοι επιμελημένα κρύβουν ότι χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο του βουνού λόγω των διωγμών και του κινδύνου δολοφονιών, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι την ευθύνη για τους διωγμούς βάραινε το ΚΚΕ που δήθεν δεν τήρησε τη συμφωνία της Βάρκηζας, ότι όλα θα είχαν αποσωβηθεί αν το ΚΚΕ δέχονταν να συμβιβαστεί, εκθέτοντας την εθνική αντίσταση σε ανυποληψία ή αν έπαιρνε μέρος στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 1946. Ένα πράγμα τελικά αποδείχθηκε. Η αστική τάξη δεν αρκείται στους συμβιβασμούς και στις υποχωρήσεις. Αντίθετα, τους κάνει εφαλτήριο για την οριστική αντεπίθεση για να ξεμπερδέψει με το Κομμουνιστικό Κόμμα και γενικότερα το εργατικό κίνημα. Ο οπορτουνισμός με τη γνωστή και χωρίς αρχές ευελιξία του, κατά τη δεκαετία του 70 και του 80, εμφανίζονταν ως το ρεύμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που υπεράσκυπτε την ανάγκη της αναθεώρησης της μαρξιστικής θεωρίας, θεωρώντας θεμελιακές τις θέσεις ως απαρχαιωμένες.
Καμία σχέση βεβαίως δεν είχε με την αναγκαιότητα ανάπτυξης της θεωρίας με βάση τη μελέτη των εξελίξεων και τη γενίκευση της πείρας. Στόχος ήταν η ανατροπή ακριβώς των θεμελιακών αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, υπερακόντισε σε επιχειρηματολογία ενάντια στην Κομμουνιστική Διεθνή και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης, εμφανίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ως θύμα μιας πολιτικής που έβαζε πάνω απ' όλα τα κρατικά συμφέροντα της Σοβιετικής Ένωσης, αδιαφορώντας για το μακελιό σε βάρος σειράς λαών. Αυτή η πολιτική κατά τους οπορτουνιστές οδήγησε το ελληνικό κίνημα σε τραγωδίες, παραδείγματος χάρη με το δίθεν μοίρασμα του κόσμου κτλ. Ο κάλπικος διεθνισμός των οπορτουνιστικών δυνάμεων του λεγόμενου ευρωκομμουνισμού εκφράζονταν με την υποκριτική αρχή της μη ανάμειξης κάθε κομμουνιστικού κόμματος στα εσωτερικά του άλλου, καθώς και με την εφεύρεση των εθνικών δρόμων προς το σοσιαλισμό, όπως παραδείγματος χάρη υποστήριζε το Γαλλικό και Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και στην Ελλάδα το λεγόμενο ΚΚΕ εσωτερικού. Όμως όλοι αυτοί οι δρόμοι ήταν ένας και μοναδικός. Η σοσιαλδημοκρατική μετάλλαξή τους, με κομμουνιστική βεβαίως φρασιολογία, για τον εξυγχρονισμό του καπιταλισμού. Στη θέση του προλεταριακού διεθνισμού τοποθέτησαν ως σύγχρονη επεξεργασία την επίθεση σε κάθε κομμουνιστικό κόμμα και το ΚΚΕ, που υποστήριζε τη διεθνή ενότητα της εργατικής τάξης και άρα την ανάγκη ενιαίας στρατηγικής του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Βέβαια, το ζήτημα ήταν ότι αυτή η στρατηγική έπρεπε να διαμορφωθεί σε επαναστατική βάση, που τέτοια δεν υπήρχε στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα από μία περίοδο και μετά. Μετά την αντιπανάσταση, και ενώ στην Ελλάδα το κόμμα ξεκίνησε βασανιστικά την αποκατάσταση του επαναστατικού του χαρακτήρα, ο οπορτουνισμός και ιδιαίτερα ορισμένοι θύλακές του έκαναν το αντίθετο και κάνουν. Εμφανίστηκαν ως οι αυθεντικοί ερμηνευτές του μαρξισμού-λενινισμού, εγκαλώντας το κόμμα μας ότι παρεκκλίνει από αυτόν. Επιστρατεύονται αποκομμένα αποσπάσματα του Μάρξ στην περίοδο των αστικών και αστικοδημοκρατικών επαναστάσεων ή του Λένιν την περίοδο της αστικής επανάστασης κατά του τσαρισμού 1905-1907 ή της ειδικής περίοδου της νέας οικονομικής πολιτικής. Υποστηρίζουν ότι τα ιστορικά γεγονότα πρέπει να εξετάζονται αποκλειστικά και μόνο μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες που πραγματοποιήθηκαν, αρνούμενοι την ύπαρξη γενικών γνωρισμάτων. Προσάπτονται στο ΚΚΕ αυθαίρετες σκοπιμότητες που αφορούν την τεκμηρίωση, την υποστήριξη του σημερινού του προγράμματος και τις εκτιμήσεις του για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, με τα οποία βεβαίως ριζικά το λένε διαφωνούν. Αναμφίβολα ιστορική διερεύνηση και μελέτη πρέπει να πατάει σε έγκυρο αρχαιακό υλικό, να παίρνει υπόψη τις συγκεκριμένες αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα, ακόμα και το επίπεδο ανάπτυξης και ορίμανσης του κόμματος, τις διεθνείς εξελίξεις, τις κατευθύνσεις του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, που ποτέ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έπαψε να θεωρεί τον εαυτό του ως αναπόσπαστο τμήμα του. Η ιστορική αποτίμηση όμως της δράσης του κόμματος αφορά τον υποκειμενικό παράγοντα. Άρα τίθεται υπό κρίση ο υποκειμενικός παράγοντας. Πώς κατάφερε να κατανοεί, να υπολογίζει τους συγκεκριμένους αντικειμενικούς παράγοντες και να προσαρμόζει τη δράση του, τη γραμμή δηλαδή συσπήρωσης και ρήξης, με σκοπό όμως τη στήριξη της νικηφόρας πορείας υπέρ της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Η αποτίμηση των γεγονότων μιας ολόκληρης περίοδου δεν μπορεί να εξαντληθεί με την εκτίμηση που γίνεται κατά τις τρέχουσες εξελίξεις. Συμπεράσματα που επαληθεύονται, συμπληρώνονται ή και διορθώνονται. Όταν πια έχουν αποκρισταλωθεί τάσεις, τα αποτελέσματα. Αυτός άλλωστε είναι και ο δρόμος για την ορίμανση του κόμματος. Η συγγραφή της ιστορίας του κόμματος απαιτεί αντικειμενικότητα, μακριά από συναισθηματισμούς και απαλλαγή από φόβο της δημόσιας κριτικής και αυτοκριτικής, που δεν έχει καμία σχέση με τη λαθολογία η οποία μόνο μυρολατρεία και απογοήτευση προκαλεί. Η θετική ή αρνητική έκφραση ενός αγώνα δεν κρίνεται μόνο στο πεδίο του ηρωισμού και της ετοιμότητας για προσφορά και αυτοθυσία, αλλά και στη στρατηγική γραμμή, ιδιαίτερα στην επιλογή του κύριου καθήκοντος κρίκου
κατά τη διάρκεια κορυφαίων μαχών του επαναστατικού κινήματος, που αλλάζουν το συσχετισμό δυνάμεων, ανατρέπουν το συσχετισμό δυνάμεων, είτε υπέρ του κινήματος, είτε και σε βάρος του. Εμείς, άλλωστε, έχουμε δημόσια δηλώσει ότι χρέος μας είναι, ιδιαίτερα μετά τη νίκη της Αντεπανάστασης, που μας βρήκε όπως παντού απροετοίμαστους και ευνηδιασμένους, να αντλήσουμε διδάγματα ώστε να ενισχυθεί ο επαναστατικός χαρακτήρας του κόμματος, η ικανότητα και η οριμότητάς μας. Ο οπορτουνισμός μας εγκαλεί για την εκτίμησή μας για τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που τον θεωρεί αντιφασιστικό επειδή από τη μια πλευρά βρίσκονταν η ναζιστική Γερμανία και η Ιταλία. Υπάλλη μέχρι αυτοθυσίας, για να μην καταληφθεί ούτε μια σπιθαμή εδάφους από άλλη αστική τάξη, είναι απολύτως εφικτή και συμβατή με την εκτίμηση για το χαρακτήρα του πολέμου ως αντιυπεριαλιστικού. Στην πραγματικότητα αυτό που ενοχλεί είναι η θέση μας ότι σε συνθήκες υπεριαλιστικής πολεμικής εμπλοκής, είτε σε αμυντικό είτε σε επιθετικό πόλεμο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρέπει να ηγηθεί της εργατικής λαϊκής πάλης με όλες τις μορφές και με πολύτιμη παρακαταθήκη την πείρα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της Εθνικής Αλληλεγγύης, της ΕΠΟΝ και της ΟΠΛΑ, να οδηγήσει σε ολοκληρωτικήτα την αστική τάξη, εγχώρια και ξένη, ως εισβολέα, να συνδεθεί με την κατάκτηση της εξουσίας η νίκη αυτή. Εγκαλούν το ΚΚΕ με αφορμή την κριτική για τις συμφωνίες του Λιβάνου και της Γκαζέρτας ότι βλέπουμε με ισοπεδωτικό τρόπο τη συμμετοχή σε κυβερνήσεις εθνικής ενότητας, αρνούμαστε το φιλολαϊκό ρόλο μεταβατικών κυβερνητικών προγραμμάτων στο έδαφος του καπιταλισμού, ότι δεν δεχόμαστε την ύπαρξη ενδιάμεσης εξουσίας ανάμεσα στα δύο συστήματα. Και μάλιστα ως επιχείρημα προβάλλουν ότι κατά την κατοχή η εξουσία είχε πραγματοποιηθεί στα απελευθερωμένα εδάφη και ότι αυτό που έλειψε ήταν η ικανότητα του κόμματος να κινηθεί με τακτικό στόχο και όχι στρατηγικό. Στην πραγματικότητα αρνούνται την ανάγκη ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας. Καλούν το ΚΚΕ με άλλοθε τα οξυμένα προβλήματα των μαζών να υιοθετήσει αιτήματα όχι με την έννοια ότι αυτά μπορούν να συγκινήσουν και να την κινητοποιήσουν, αλλά αιτήματα που διευκολύνουν τη διεκδίκηση μιας κυβέρνησης στο καπιταλιστικό έδαφος. Επομένως, είναι ένα ζήτημα που θίχτηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, ιδιαίτερα από τον Γραμματέα, η αποκάλυψη του πραγματικού χαρακτήρα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και όλους εκείνους που κατακεράβνωναν το κόμμα μας, γιατί αρνήθηκε ή αρνείται τη μια ή την άλλη μορφή πολιτικής συνεργασίας μαζί του. Αναμφισβήτητα, η μελέτη του δοκιμίου της περίοδου αυτής είναι βέβαιο ότι θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που υπάρχουν και σε ακαταστάλλαχτους ακόμα προβληματισμούς. Το κυριότερο ή αν θέλετε επίσης βασικό είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε αντικειμενική γνώση και να διευρυνθεί ο πολιτικός και ιδεολογικός ορίζοντας όλων μας. Είναι ένας όρος απαραίτητος, μια προϋπόθεση, αυτή η διεύρυνση και εμβάθυνση γενικότερα του ιδεολογικού και πολιτικού μας και πολιτιστικού να πω ορίζοντα, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη χρέωση ή δίκευση που έχει το κάθε στέλεχος, το κάθε μέλος του κόμματος ή σε ποιο τομέα ενδιαφέρεται δρά ένας φίλος και οπαδός. Το δικό μας σύνθημα, ας το πούμε έτσι, είναι «Μελετάμε το παρελθόν, κοιτώντας μπροστά όμως». Ευχαριστώ.